των αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντα, του ήρωα του 1940, Μαρδοχαίου Φρεζή. Για την έναρξη της τελετής, παρακαλώ το Δήμαρχο Χαλκιδαίων, Θανάση Ζεμπίλη, να προσέλθει στο βήμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή για την πόλη της Χαλκίδας, η σημερινή σας παρουσία και ο Δήμαρχος Χαλκιδαίων καλωσορίζω στην πόλη μας την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Θεόδωρο Φάγκαλο, τους επίσημους και εκλεκτούς προσκεκλημένους των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, καθώς και όλους εσάς που λαμπρύνετε με την παρουσία σας τη σημερινή μας τελετή. Το μνημείο που αποκαλύπτουμε σήμερα παραδίδει στην αιωνιότητα το όνομα του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φρεζή. Η δημιουργία του μνημείου αποτελεί για όλους εμάς το ελάχιστο χρέος, γιατί θέλουμε να αναγνωριστεί, να τιμηθεί και να προβληθεί η θυσία του, όπως αρμόζει στους ήρωες. Στο πρόσωπό του τιμούμε τους αγώνες και τους αγωνιστές της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αντλούμε διδάγματα για τους αγώνες του σήμερα και του αύριο. Διδάγματα για τις δύσκολες περιστάσεις που διέρχεται η πατρίδα μας. Συγχαίρω δε προσωπικά και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου το Σύλλογο Φίλοι του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φρεζή, που πρωτοστάτησε στην ιδέα της δημιουργίας του μνημείου, αλλά και για την συνεργασία στην υλοποίηση του στόχου αυτού, τον οποίο συνέδραμε ο Δήμος Χαλκιδαίων. Ο έφηπος Ανδριάντας του Συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φρεζή μας θυμίζει ότι οι ηρωικοί μας πεσόντες πρόθυμα και θελοντικά αγωνίστηκαν και έχησαν το αίμα τους ως ιερά σπονδύ στο βωμό της ελευθερίας του τόπου, διαφυλάσσοντας την υπόστασή μας ως έθνος και ως λαού. Με το μέτωπο ψηλά, επιτέλεσαν εκείνο που τους υπαγόρευε το ηθικό χρέος και το εθνικό καθήκον. Για τους αθάνατους ήρωές μας, η ζωή είχε νόημα και αξία όταν λειτουργούσε μέσα σε συνθήκες ελευθερίας και δικαιοσύνης. Και γι' αυτά τα μεγάλα ιδεώδη της ελευθερίας και της δικαιοσύνης έκυψαν και το ίδιο τους το αίμα. Με το μεγαλείο της θυσίας τους, ταύτισαν τους εαυτούς τους με την ανδρεία, τη γενναιότητα και την ελευθερία. Τιμή και δόξα στους μάρτυρες της πατρίδας και της ελευθερίας που κέρδισαν τη δάφνη του ήρωα και που μας κάνουν σήμερα υπερήφανους. Αναμφίβολα το χρέος μας προς τους αθάνατους αυτούς νεκρούς μας δεν εξοφλείται, όπως λέει ο Περικλής στον επιτάφιό του, με λόγους, αλλά με έργα που είναι αντάξια της θυσίας τους και με πράξεις που ταιριάζουν στην αρετή τους. Οι λαμπροί αγώνες τους υπέρ της πατρίδας μας διδάσκουν ιδιαίτερα σήμερα και μας προβληματίζουν όλους. Βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της πατρίδας μας. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα και το μήνυμα αυτό καλούμαστε να κάνουμε πράξη. Ευχαριστώ.